Έχουν δει πολλά τα μάτια μας από κινήσεις από προσανατολισμού και χειραγώγησης του λαού, από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ που κυβερνούν τόσα χρόνια και προσπαθούν να καλύψουν τις πομπές τους, να κρύψουν ότι η πολιτική τους υπηρετεί τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και διαχειρίζεται το βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα που γεννά συνεχώς μεγαλύτερα βάσανα για τις εργατικές λαϊκές οικογένειες. Αυτή η πολιτική φόρτωσε την προηγούμενη καπιταλιστική κρίση στο λαό και συνεχίζει να του φορτώνει τη νέα κρίση και τις συνέπειες της πανδημίας. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαφημίζεται, τα δισεκατομμύρια του λεγόμενου Ταμείου Ανάπτυξης, πάνε για την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτή η πολιτική χρεοκόπησε εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες, βιοπαλλωστές αγρότες και αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες που έχουν χάσει ήδη τα σπίτια τους, την περιουσία τους και πολύ περισσότεροι βιώνουν αυτό το μαρτύριο στις μέρες μας μέσα στα σαγόνια της εφορίας και των τραπεζών. Σταματήστε, κύριοι της κυβέρνησης, να ειρωνεύεστε το λαό που στενάζει προβάλλοντας τις αθλειότητες περί δεύτερης ευκαιρίας. Το νομοσχέδιο για το πτωχευτικό δίκαιο βάζει την ταφόπλακα στο λάκκο που ανοίξατε τα προηγούμενα χρόνια μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Σταματήστε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, να αναμασάτε ότι δεν ξέρετε κάτι για το φόνο. Η πολιτική σας έχει στιγματιστεί από την αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων των εργαζομένων κατά των χιλιάδων πληστηριασμών ως ιδιώνυμο αδίκημα, και αυτό δεν ξεπλένεται. Τι να πείτε όλοι σας στους εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους που προσπαθούν να κρατηθούν χωρίς καν και αυτό το επίδομα της συμφοράς? Τι να πείτε για τους υποαπασχολούμενους που φυτοζωούν την τζάμπα εργασία, την εργασιακή ζούγκλα και την εργοδοτική τρομοκρατία που επικρατούν στους τόπους δουλειάς, τις οδυνηρές μειώσεις στους μισθούς και στις συντάξεις? Τι να πείτε για τους πλημμυροπαθείς που σηκώνουν το σταυρό του μαρτυρίου στην Εύβοια, την Καρδίτσα, την Κρήτη, στα Εφτάνησα και στις άλλες περιοχές, θύματα της πολιτικής σας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουν τις αναγκαίες υποδομές ως κόστος? Τι να πείτε για το μέλλον των 1.200 εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ που την υποβαθμίσατε συνειδητά και τώρα την οδηγείτε στο πούλμα ή το κλείσιμο? Είστε συνένοχοι. Εμπορευματοποιήσατε το δημόσιο σύστημα υγείας που βρέθηκε ανοχήρωτο μέσα στην πανδημία, με χιλιάδες ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές, σε ελλείψεις σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Υποβαθμίσατε τη μόρφωση των παιδιών και καταπατήσατε το δικαίωμα για σύγχρονες και επαρκείς σχολικές αίθουσες, για εκπαιδευτικούς. Όλοι σας αντιμετωπίσατε εχθρικά τους αγώνες των μαθητών και καταφύγατε στην καταστολή. Η στρατηγική σύμπλευση Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ πατάει στο έδαφος της γεωστρατηγικής αναβάθμισης των ελληνικών οικονομικών ομίλων για να επεκτείνουν τη δράση τους και να αποκομίσουν μεγαλύτερα κέρδη, διεκδικώντας μερίδιο από τη λία των υπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων. Στο όνομα αυτών των συμφερόντων υποστηρίζεται φανατικά τη συνεχώς και πιο βαθιά ενσωμάτωση της χώρας στο δολοφονικό μηχανισμό του ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ενίσχυση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη στήριξη των σχεδιασμών τους στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία και την Κίνα. Δική σας είναι η ευθύνη για τις αμερικανονατοικές βάσεις στην Ελλάδα και τη μετατροπή της χώρας σε πολεμικό ορμητήριο κατά άλλων κρατών και λαών, βάζοντας το λαό μας σε μεγάλους κινδύνους. Μαζί εντάξατε τη χώρα στο πολιτικό στρατιωτικό βραχίωνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, και εμπλέξατε τις ένοπλες δυνάμεις σε υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Καλλιεργείτε ψεύτικες προσδοκίες για την παρέμβαση των Αμερικανών, της Γερμανίας ή της Γαλλίας, της Δύσης όπως λέτε, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις
με στόχο τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και την Ανατολικής Μεσογείου. Έχετε εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή, οι έρευνες του τουρκικού πλοίου Ρουτς Ρέις, πλησίων του Καστελόριζου, οι πιθανές γεωτρήσεις και ο κίνδυνος στρατιωτικής εμπλοκής δείχνει τις μεγάλες πολιτικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων και των αστικών κομμάτων. Όλων των κομμάτων που ακουμπούν τις ελπίδες τους στον ευρωατλαντικό υπεριαλισμό, ο οποίος κινείται με βάση τους στόχους του, διατηρεί ισχυρές οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές σχέσεις με την ατοϊκή Τουρκία και καλύπτει ή ακόμα τροφοδοτεί την τουρκική επιθετικότητα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας καταψηφίζει τη συνολική αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και καλεί το λαό να κάνει τη δική του μομφή ακόμη, Μαρίνο, που έχετε. Θα συνδυαστεί με την κλιμάκωση μαζικών και οργανωμένων αγώνων για την ικανοποίηση των αναγκών του, για την αντιμετώπιση της νέας αντεργατικής καταιγίδας που έχει ήδη αναγγείλει η κυβέρνηση, για την ισοπαίδωση του οκταώρου και του σταθερού χρόνου εργασίας, την επιβολή νέου συνδικαλιστικού νόμου με στόχο να μπουν στο γύψο τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και να κλιμακωθεί η καταστολή. Πιστεύουμε στην πάλη της εργατικής τάξης και στη δύναμη της συμμαχίας της με τα λαϊκά στρώματα ενάντια στον κοινό αντίπαλο, το κεφάλαιο και την εξουσία του. Αυτή είναι η ελπίδα και η λαϊκή δύναμη θα πολλαπλασιαστεί μέσα από τη συνάντηση με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας στον αγώνα για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, για να πάρουν οι άνθρωποι του μόχθου αυτά που τους ανήκουν, να γίνουν ιδιοκτήτες του πλούτου που παράγουν. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.